Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές, λίγα λεπτά μετά τη μία και έχω παρέα εδώ πέρα στο στούντιο. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Έχουμε τον Κώστα Λάβα Μολτσίδη, τον Βασίλη τον Γκυζάνη και τον Γιάννη Ράπτη. Τι κάνετε? Ό,τι κάνουμε μαθαίνετε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Και εσείς τι κάνετε? Να τα πούμε. Όμως μου φέρατε κάτι, μου φέρατε δώρα εδώ. Σου φέραμε δώρα, δεν είναι Χριστούγεννα βέβαια. Δεν είναι, φέραμε τον ύμνο, σε εισαγωγικά, γιατί πιστεύω είναι τραγούδι στην ουσία. Να πάρω και εγώ πρώτο το λόγο και να ευχαριστήσω πραγματικά τον αθλητικό όμιλο της Ορεστιάδας που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία, γιατί πιστεύω είναι μια πολύ καλή παραγωγή, έτσι για να ενημερώσουμε όλους τους ακροατές. Φτιάξαμε ένα τραγούδι, το οποίο αντιπροσωπεύει, πιστεύω ότι αντιπροσωπεύει τον αθλητικό όμιλο της Ορεστιάδας, την ομάδα της Ορεστιάδας. Είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Τη μουσική έχει κάνει ο Τέο Τζίμας, η στίχη είναι δική μου, η υλοποίηση είναι από την ομάδα παραγωγής μου και στα στούντιο Versus για τον αθλητικό όμιλο της Ορεστιάδας. Πρέπει όμως να τους ευχαριστήσω, πέρα από το τυπικό και το... Για την όλη κατάσταση, δηλαδή τι εννοώ, μου φέραν αναμνήσεις γράφοντας το τραγούδι, νόμιζα ότι θα είναι ένα τραγούδι ωραίο, θα βάλουμε μέσα 5-10 πράγματα, θα το κάνουμε με την καρδιά, με την ψυχή μας και όλα αυτά, αλλά πήγα πίσω. Δηλαδή, τι εννοώ, οι αναμνήσεις που είχα πολλές φορές ερχόντας στο μυαλό μου την ώρα που έγραφα το τραγούδι ή την ώρα που γράφω με τους στίχους ήταν απίστευτες. Θυμόμουν τον εαυτό μου ότι και εγώ ακόμα πιτσιρικάς τότε πήγαινα στις προπονήσεις και εγώ ακόμα συμμετείχα σε όλα αυτά τα τουρνουά και πρωταθλήματα σαν φίλαθλος. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ίσως είναι το μεγαλύτερο συνέστημα. Κατάλαβα πόσο κοντά είμαι στην ομάδα και πόσο αγαπώ αυτή την ομάδα. Και μέσα από το τραγούδι εξιστορείται και η ιστορία του αθλητικού ομίλου, έτσι. Κάπως ναι, κάπως έτσι ναι. Γιατί νομίζω ότι λες μετά το 1970 και... Ακριβώς, είναι η δημιουργία, αν δεν κάνω λάθος, της ομάδας το 1970. Έτσι λοιπόν πάμε σε μια πολύ πιο βαθιά, δηλαδή πιο μεγαλύτερη ουσία από ό,τι περιμέναμε. Σίγουρα τα πράγματα είναι πολύ πιο όμορφα, πολύ πιο σοβαρά από ό,τι περίμενα, ας πούμε, να... Δηλαδή αυτό είναι που με κρατά και μ' αρέσει. Μ' αρέσει πραγματικά. Με φέρει πίσω και με έκανε να αισθανθώ πόσο όμορφο, πόσο κοντά είμαι στην ομάδα. Βασίλη, Γιάννη, είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα μουσικό κομμάτι για την ομάδα? Είναι η πρώτη φορά, πρωτοπορούμε και στις ομάδες βόλεϊ πιστεύω ότι είναι η πρώτη φορά. Δεν υπάρχει. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Εγώ θα ευχαριστήσω τον Κώστα Λάβα Μολτσίδη που είναι και φίλος πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα είναι ο Ρεστιάδας και το αποδεικνύει συνέχεια με το που είχε την ιδέα. Κατευθείαν το υλοποιήσαμε, μόνος του έτρεξε, το έκανε, τον βοηθήσαμε και εμείς με κάποιο ιστορικό παιδί. Παρ' όλα αυτά το θέμα έγινε πολύ γρήγορα. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλος ο αθλητικός όμιλος ο Ρεστιάδος, που για μένα είναι μια ιστορία πραγματική αυτής της πόλης, ότι αποδεικνύει ότι πραγματικά μια τόσο μικρή πόλη, με τόσο λίγο κόσμο, έχει καταφέρει τόσα πολλά πράγματα. Έτσι. Ακόμη και αυτό το τραγούδι έχει πανελλαδικά παιχτεί σε όλα τα site που διαβάζουμε και πρωτοπορούμε και πάλι. Δηλαδή, έχουμε πολύ δύναμη. Πρέπει να την πιστέψουμε και να συνεχίσουμε να φτάσουμε εκεί που ήμασταν. Τουλάχιστον σαν ομάδα και στα άλλα επίπεδα. Αλλά η ομάδα έχει αποδείξει. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω οι ακροατές μας πώς το βλέπουν, αλλά εγώ πρέπει τώρα να το ακούσω και λέω να το ακούσουμε παρέα όλοι μαζί πρώτα. Μας άρεσε πάρα πολύ, όσο αρέσει και στον κόσμο πιστεύω. Πραγματικά είναι ξεσηκωτικό, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και ευχαριστούμε τον Κώστα για αυτό. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή ακρόαση. Κοντρόλ, τον ύμνο παρακαλώ. Υπέροχο. Νομίζω το κομμάτι είναι υπέροχο. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε. Πρέπει να σου πω ότι για μένα ήταν αρκετά δύσκολο ώστε να προλάβουμε και να είμαι συνεπέστατο στον χρόνο όσον αφορά την παράδοση του τραγουδιού και όλα αυτά. Γιατί εδώ και ένα μήνα και πιστεύω για ακόμα 2 με 3 εβδομάδες είμαι στο στούντιο για το καινούριο CD μου, πρώτο Θεός. 12 με 13 ολόφρεσκα τραγούδια και σε μια εποχή, σε έναν χειμώνα ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολος, έρχεται πολύ δύσκολος χειμώνας. Είναι δηλαδή ρίσκο στην ουσία ένα CD. Αλλά πρώτο Θεός, με τη βοήθεια του Θεού, θα το καταφέρουμε. Έτσι λοιπόν, κάναμε λίγο στην άκρη τα στούντιο για να υλοποιήσουμε τον ύμνο. Και νομίζω ότι πήγαν όλα καλά. Πρέπει να σας πω ότι να ευχαριστήσω ξανά τον αθλητικό όμιλο της Ορεστιάδας, τον φίλο μου τον Τέο Τζίμα που επιμελήθηκε και έφτιαξε τη μουσική, τα Studio Versus. Και πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι είναι μια παραγωγή δικιά μας αφιλοκερδός και δεν είναι προσπόληση. Είναι ύμνος, το κάναμε από την καρδιά μας, με δικά μας έξοδα από την ψυχή μας, γιατί γουστάρουμε. Είναι το σημαντικότερο πράγμα. Έχουμε όμως, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε και μια.
Το beach volley σήμερα το βράδυ, από σήμερα ξεκινά. Ναι, ακριβώς. Έχουμε τρεις μέρες beach volley. Ναι, βέβαια. Για πείτε μας. Είναι μια διοργάνωση beach volley, είναι η δεύτερη χρονιά που το κάναμε. Το ξεκινήσαμε πέρυσι, είχε γίνει μια φορά ακόμα πιο παλιά, αλλά είπαμε από πέρυσι, σαν νέα διοίκηση που είχαμε αναλάβει, να ξεκινήσουμε να το διοργανώσουμε και να το έχουμε κάθε χρόνο. Πέρυσι το είχαμε κάνει στο πρώτο δημοτικό σχολείο, είχε μεγάλη επιτυχία, αρκετή προσέλευση κόσμου και παιδιών και αθλητών που ήρθαν να παίξουν. Και φέτος θα γίνει στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδος. Ξεκινάει από σήμερα το απόγευμα στις 7 η ώρα, θα έχει αγώνες. Σάββατο αγώνες πρωί 10 με 2, το απόγευμα 6 με 10 και την Κυριακή το πρωί το ίδιες ώρες 10 με 2 και το απόγευμα είναι που θα γίνουν οι τελικοί αγώνες. Θα είμαστε εκεί όλοι. Οι αθλητές είναι ενήλικες ή παιδιά? Από 12 ετών και πάνω. Από 12 ετών και πάνω. Χωρίζονται σε γκρουπ και μπορούν να παίξουν όποιος θέλει. Μπορεί ακόμη και μέχρι και σήμερα τις 6 ώρα να δηλώσουν συμμετοχή όποιοι θέλουν να παίξουν. Α, δηλαδή δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής? Υπάρχουν κάποιες θέσεις που μπορούν ακόμα τα παιδιά να δηλώσουν συμμετοχές. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Μπορούν κάποιοι, όπως ο Κώστας μόλις ήρθε εδώ, λέει ότι θέλει να παίξει. Έκανε και προπονήσεις, λέει παλιά. Πριν από 20 χρόνια, ας πούμε. Εντάξει, το είπε. Είμαι άψογος παίκτης, δεν το συζητώ. Ωραία, πολύ ωραία. Πρέπει να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι πρώτο Θεός θα οπτικοποιήσουμε τον ύμνο, θα περάσουμε δηλαδή σε διαδικασίες βίντεο κλιπ, όπως είχαμε αναφέρει και στα δελτία τύπου, και πρέπει να σας πούμε ότι εγώ έχω ξαναδουλέψει αρκετές φορές με μεγάλους σκηνοθέτες, έχω συνεργαστεί και με τον Τζιράκη, με τον τελευταίο βίντεο κλιπ που το είχε κάνει ο Κωνσταντίνος ο Ρίγος, ο Καπετανίδης. Έτσι λοιπόν θα συνεργαστούμε ξανά με ακόμα ένα μεγάλο σκηνοθέτη και μάλιστα σκηνοθέτη της πόλης μας και όχι μόνο, τον Άκη τον Τζονίδη, και η τιμή μας έχει αναλάβει επίσημα λοιπόν την οπτικοποίηση, το βίντεο κλιπ, τη σκηνοθεσία του βίντεο κλιπ για τον ύμνο του αθλητικού ομίλου της Ορεστιάδας και τον ευχαριστούμε πολύ. Και τα γυρίσματα θα γίνουν σύντομα στην πόλη μας? Σήμερα δεν ξέρω πότε ακριβώς θα είναι τα γυρίσματα, αυτό είναι υποσυζήτηση. Τα γυρίσματα θα γίνουν σαφέστατα στην πόλη μας, εννοείται στο κλειστό γυμναστήριο της ομάδας. Πάνω απ' όλα βέβαια οι οδηγίες του σκηνοθέτη μπορεί, δεν ξέρουμε δηλαδή πώς θα... Εμείς ως αθλητικός όμως και ως πρόεδρος του αυτού του ομίλου θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Άκη τον Τζονίδη για αυτή την προσφορά. Και αυτός έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε δει ότι η Ορεστιάδα έχει απογειωθεί πολιτιστικά. Οπότε, άμα ενώσουμε όλες αυτές τις δυνάμεις μαζί, θα καταφέρουμε πολλά πράγματα. Έτσι. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να το καταλάβουμε για να προχωρήσουμε μπροστά. Ότι έχουμε μεγάλη δύναμη. Είμαστε πολύ καλά εδώ που είμαστε. Θα πρέπει απλά μερικά πράγματα να τα φτιάξουμε πιο σωστά και πιο μετρημένα. Πραγματικά οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ σπουδαίες και πόσο περισσότερο σε μια εποχή που έχουμε οικονομικά προβλήματα σαν χώρα, όπως το είπε και ο Κώστας προηγουμένως. Σαν διοίκηση, όταν αναλάβαμε αυτή την ομάδα, μας θεωρούσαν λίγο τρελούς. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε την τρέλα μας και προσπαθούμε να διορθώσουμε αυτά τα κακό σχήματα τα τελευταία χρόνια που γίνανε και πάμε πολύ καλά με τη βοήθεια του κόσμου. Έτσι. Που μας πιστεύει μέρα με τη μέρα παραπάνω και πιστέψαμε ότι είναι πολύ κοντά, γιατί έχει μείνει κάτι από το παρελθόν. Βγάζουμε τα κακά, κρατάμε τα καλά και έτσι μπορούμε να πατήσουμε σε αυτό το σκαλοπάτι για να πάμε ψηλά. Είναι... Τι μας περιμένει λοιπόν το φθινόπωρο αυτό, το αθλητικό φθινόπωρο? Εμείς κάναμε μια ομάδα η οποία φέτος πάλι θα πρωταγωνιστεί. Και αυτό που δώσαμε βάση είναι στα καινούργια παιδιά. Το γήπεδο έχει γεμίσει παιδιά, πιτσιρίκια, τα οποία είναι πολύ καλά και έχουμε πάρει και ένα καινούριο προπονητή που ασχολείται πάρα πολύ και με αυτά και με τη μεγάλη ομάδα και πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα δούμε το αποτέλεσμα. Άλλωστε το DNA έχει βόλει στην Ορεστιάδα. Το έχει αποδείξει. Ακόμη και σήμερα σε μεγάλες ομάδες παίζουν παίκτες από την Ορεστιάδα, οι οποίοι είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ισχύει αυτό. Δηλαδή φαντάζομαι ότι εγώ που έχω γυρίσει αρκετές πόλεις λόγω της περιοδίας μου και όλα αυτά, όταν τους λέω την καταγωγή μου που έχω γεννηθεί, που έχω μεγαλώσει, όλοι το πρώτο πράγμα που λένε είναι το βόλεϊ. Δηλαδή α1 είναι όταν ακόμα. Το πρώτο πράγμα δηλαδή που όταν τους λέμε για Ορεστιάδα είναι το βόλεϊ. Οπότε είναι δεδομένο ότι είμαστε όλοι μια ορωθιά. Εγώ το πιστεύω αυτό. Οι Ορεστιαδίτες και όχι μόνο, είμαστε κατασκευασμένοι για τα δύσκολα και για τα εύκολα. Λοιπόν, εγώ λέω να κλείσουμε αυτή την πανέμορφη συνέντευξη με τους στίχους του ύμνου που λέει, ακούω το όνομά σου, πώς λέει? Το όνομά σου φωνάζω και παίρνουν όλα φωτιά. Ορίστε, εδώ είμαστε.